Πάμε να καλωσορίσουμε τον πρώην Υπουργό Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον ομό της Λάρισας, τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο. Γεια σας, κύριε Χαρακόπουλε, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, καλησπέρα κύριε Πολύζο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Συζητούμε, όπως και σε όλη την Ελλάδα κάνουν, τη μεγάλη δυσαρέσκεια που υπάρχει στην κοινωνία για τον εμβολιασμό. Και η δυσαρέσκεια έχει να κάνει με το ότι η Ελλάδα δεν είναι στις ψηλές θέσεις του εμβολιασμού του γενικού πληθυσμού σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μόλις λέγαμε την πολύ μεγάλη γκρίνια που υπάρχει για νέους ανθρώπους που είναι με καρκίνο, που είναι χειρουργημένοι με καρδιά ή άλλα σοβαρά προβλήματα και ακόμη δεν έχει ανοίξει εφαρμογή για τις περίφημες ευπαθείς ομάδες για τις οποίες ακούγαμε και ξανακούγαμε ότι θα προηγηθούν μαζί με τους ηλικιωμένους. Όλα αυτά όσο καθυστερούν βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή, λέγαμε πότε θα έρθει η ευλογημένη στιγμή του εμβολίου. Ήρθε. Σαν σήμερα η πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός κάναν το εμβόλιο για πρώτη φορά. Είμαστε ένα μήνα μετά την έναρξη του εμβολιασμού και ακόμη δεν έχει ανοίξει εφαρμογή. Κύριε Πολύζο, κατανοώ την προσμονή του κόσμου για το εμβόλιο, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά το μέτρο για την κατάκτηση, την επανακατάκτηση της ελευθερίας των κινήσεών μας. Το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Βλέπετε τις αντιδράσεις που υπάρχουν στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ρυθμούς παράδοσης των εμβολίων. Οι εταιρείες δεν είναι συνεπείς οι φαρμακευτικές στις δεσμεύσεις και στα συμβόλαια που είχαν υπογράψει στους ρυθμούς παράδοσης των εμβολίων. Πριν από λίγο άκουγα ότι η Μαδρίτη ανακοίνωσε, η Ισπανία ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση ότι για 2 εβδομάδες σταματάει πλήρες το εμβολιαστικό πρόγραμμα λόγω ελλείψεων εμβολίων. Αναλογικά με αυτά που υπάρχουν, τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι η χώρα μας δεν είναι στην χειρότερη κατάσταση. Αντιθέτως θα έλεγα ότι είναι από αυτές που αντιμετωπίζουν επιτυχώς με βάση τα δεδομένα που έχουμε την πανδημία. Νομίζω σήμερα θα ξεπεράσουμε τα 200.000 εμβόλια και όπως είπατε και εσείς νωρίτερα υπάρχει και ένας μηχανισμός αναπλήρωσης όσων δεν προσέρχονται για να κάνουν το εμβόλιο τους από τους υπερήλικες, έτσι ώστε να μην χαθεί καμία δόση και κατευθύνονται σε στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Νομίζω είμαστε δεύτεροι μετά τον Καναδά παγκοσμίως. Μόλις 500 δόσεις δεν έχουν γίνει από τις 200.000 που έχουν έρθει στη χώρα μας. Σύμφωνοι. Σε αυτό μπορεί να, και εμείς εκτιμούμε και τη μία δόση που σώζεται κάθε φορά. Έτσι. Γιατί όπως λέτε μπορεί να είναι σε ένα απομακρυσμένο κέντρο υγείας, να μην μπορέσει να σωθεί, να μην μπορέσει κάποιος να πάει στη θέση κάποιου άλλου κλπ. Από την άλλη εξακολουθούμε, εγώ θα επαναλάβω, να είμαστε πίσω σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Βλέπω κάθε μέρα, όχι από βίτσιο, αλλά γιατί πρέπει να ενημερωνόμαστε ότι πάλι είμαστε πίσω από τη Ρουμανία, από την Πολωνία, από την Ουγγαρία, από την Κροατία. Δεν καταλαβαίνω τι καλύτερο κάνουν αυτές οι χώρες στην αναλογία του πληθυσμού, γιατί και αυτοί αναλογικά παίρνουν τα εμβόλια, τουλάχιστον έτσι ξέρουμε, έτσι μας λέτε εσείς, έτσι μας λέει η κυβέρνηση. Εγώ άκουσα σήμερα τον Biden να δηλώνει πως μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουν εμβολιαστεί 300 εκατομμύρια Αμερικάνοι. Μην λέμε λοιπόν ότι είναι παγκόσμιο το φαινόμενο της αργής ροής. Γιατί Σεπτέμβριο, αν εμείς μέχρι το καλοκαίρι δεν μπορούμε να εμβολιάσουμε 10 εκατομμύρια Έλληνες, είμαστε για κλάματα. Ο σχεδιασμός, κύριε Πολύζο, είναι να μπορέσουμε να εμβολιάσουμε, όπως είπατε, το σύνολο του πληθυσμού μέχρι το καλοκαίρι. Αλλά αυτό έχει να κάνει, σας λέω, με τις ροές των εμβολίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση, εξ όσων εγώ γνωρίζω τουλάχιστον, όσον αφορά τις αναλογίες των εμβολίων που έρχονται στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γερμανία διαφοροποιήθηκε, δεν τη μάλωσε κανείς. Κανείς δεν την έκανε εντά την Γερμανία. Άκουσα αυτή τη φιλολογία και εγώ, κύριε Πολύζο, ότι θα υπάρξει. Της έγινε μια σύσταση. Συμφωνία, αλλά δεν είδα κάποια στιγμή να δημοσιοποιείται ή να γνωστοποιείται κάτι τέτοιο, διότι υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιβολής κυρώσεων. Θα ήταν μια αντιευρωπαϊκή συμπεριφορά αυτή. Δεν είδα στην πράξη να γίνεται. Κατανοώ το ενδιαφέρον που υπάρχει και είναι εύλογο, γιατί σας λέω το εμβόλιο είναι αυτό που θα μας λύσει τα χέρια. Αλλά νομίζω ότι μέχρι τώρα οι χειρισμοί από πλευράς της πολιτείας κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευρωπαϊκά θα πιέσουμε, δεν έχουμε άλλο μηχανισμό πίεσης.
Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε έναν εθνικιστικό εμβολιασμό, έναν εμβολιασμό εθνικισμού που ακούμε τις τελευταίες μέρες. Φαίνεται ότι κάποιες εταιρείες ελέγχονται κατά πόσον ήταν συνεπείς στα συμβόλαιά τους με την Ευρώπη, από την οποία έλαβαν και γενναίες προκαταβολές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και κατευθύνονται σε άλλες αγορές με τις οποίες λοιπόν, μπορεί να συνάπτουν πιο υψηλά. Ελάτε για να προλάβουμε να τα δούμε όλα. Ελάτε να δούμε λίγο τις επιπτώσεις στην οικονομία της πανδημίας, διότι αργότερα θα φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Λάρισας, τον κύριο Σωτήρη Γιαννακόπουλο. Κυρίως η εστίαση, έτσι, διαδικτυακά. Κυρίως η εστίαση, αλλά και μεγάλο μέρος της αγοράς, γιατί το είδατε κι εσείς, οι μισές τελικά αιτήσεις πέρασαν στην επιστρεπτέα 5, από 730.000 αιτήσεις εγκρίθηκαν οι μισές. Έτσι, άλλες 370.000 επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα μείναν εκτός και καταλαβαίνετε ότι είναι στα κάγκελα όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Μισό λεπτάκι. Εγώ κατανοώ την οποιαδήποτε, αν θέλετε, διαμαρτυρία, αλλά θα πρέπει όλοι να έχουμε και συνέστηση της πραγματικότητας που βιώνουμε. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, νομίζω, ανταποκρίθηκε με ένα οργανωμένο σχέδιο για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και των επιχειρήσεων που πραγματικά πλήττονται. Ναι. Και με τα μέτρα της επιστρεπτέας προκαταβολής, νομίζω ότι ξεκίνησε η πέμπτη επιστρεπτέα προκαταβολή να καταβάλλεται από σήμερα, ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αθρηστικά θα προσθεθεί στα 7 δισεκατομμύρια, νομίζω, που δόθηκαν με αυτή τη διαδικασία. Αλλά επειδή αναφέρατε και νούμερα, κύριε Πολύζο, εξ όσων γνωρίζω, από τις 700.000 επιχειρήσεις που έκαναν αίτηση επιστρεπτέας προκαταβολής, οι μισές θα λάβουν την επιστρεπτέα προκαταβολή, οι υπόλοιπες. Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός, πάνω από 250.000, οι οποίες νομίζω ότι δεν είχαν μείωση στο τζίρο τους. Εάν δεν είχαν μείωση στο τζίρο τους σε σχέση με την Σεπτέμβριο με Δεκέμβριο του 2000, του προηγούμενου χρόνου, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να τύχουν τις ενίσχυσεις. Παρουσίασαν αύξηση, λοιπόν, από όσο βλέπω εδώ και τα επίσημα στοιχεία που έγιναν γνωστά από το Υπουργείο Οικονομικών. 262.000 επιχειρήσεις παρουσίασαν αύξηση του να τζίρου. Να σας πω, κύριε Χαρακόπουλε, οι επιχειρήσεις είχαν μείωση κάτω. Ο μεγάλος ξεσηκωμός, ακούστε με όμως, ακούστε με. Και κάπου και 12.000 επιχειρήσεις, κύριε Πολύζο, δεν είχαν τον ελάχιστο τζίρο αναφοράς των 600 ευρώ την προηγούμενη χρονιά, την περίοδο αναφοράς. Οι μεγάλες αντιδράσεις προέρχονται από το χώρο της εστίασης και της ψυχαγωγίας. Είναι δυνατόν αυτές οι επιχειρήσεις στο διάστημα που εσείς περιγράφετε, Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου, που στο μεγαλύτερο μέρος ήταν κλειστές. Θυμόμαστε πότε έκλεισε η εστίαση, πότε έκλεισε η ψυχαγωγία. Η επιστροφή δεν δίνεται χώρο της εστίασης. Όχι, λέω. Οι μεγάλες αντιδράσεις προέρχονται από εκεί. Ωραία, τις κατανοώ. Ωραία, θα δούμε την πορεία επιπλέον να γίνει. Αλλά σας λέω ότι νομίζω ότι η κυβέρνηση προσπαθεί με το Οικονομικό Επιτελείο να στηρίξει την πραγματική οικονομία. Δεν ήταν μόνο η εστίαση στο χώρο που έκλεισε, ήταν σχεδόν το σύνολο της οικονομίας, της πραγματικής οικονομίας ήταν. Ό,τι γινόταν σε μεγάλο βαθμό γινόταν μέσω των ηλεκτρονικών συνδιαλλαγών. Από εκεί και πέρα, όπως ξέρετε, η επιστρεπτέα, η μισή ουσιαστικά δεν επιστρέφεται στο κράτος. Υπάρχει το ελάχιστο κατόφλι 1.000 ευρώ για μονοπρόσωπες εταιρείες, 2.000 για όσους έχουν εργαζόμενους από 1 έως 5 και 4.000, τα ελάχιστα είναι αυτά που σας λέω εγώ, για όσους έχουν από 5 εργαζόμενους και πάνω. Και ανάλογα με τη μείωση του τζίρου, η επιστρεπτέα μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 100.000 ευρώ. Δεν είναι αμεληταία τα ποσά αυτά. Είναι, νομίζω, μια σημαντική βοήθεια. Από εκεί και πέρα, για τον κομμάτι της εστίασης που λέτε, εδώ είμαστε να ακούσουμε και προτάσεις. Και το Οικονομικό Επιτελείο, φαντάζομαι, θα επεξεργαστεί κάθε δυνατότητα προκειμένου να στηριχτεί η πραγματική οικονομία, γιατί μπροστά μας φαίνεται ότι έχουμε κι άλλο μακρύ διάστημα. Λοιπόν, δυστυχώς δεν φαίνεται ότι θα αντιμετωπίσουμε. Ελάτε, κύριε Υπουργέ, να πάμε στα. Μέσα το πρόβλημα. Ελάτε να πάμε στα ελληνοτουρκικά. Αλλά να πούμε και μια θετική είδηση ακόμη, ότι την Παρασκευή θα πληρωθεί επίσης το επίδομα θέρμανσης. Σε δύο δόσεις, όπως ξέρετε, και υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον. Τώρα το λέτε αυτό ως καλό. Όλος ο κάμπος έχει εξαιρεθεί στη Θεσσαλία, όλα τα παιδινά της Θεσσαλίας
Έχει εξαιρεθεί το πέλετ και χρηματοδοτεί μόνο καυσόξυλα. Γι' αυτό υπάρχουν του κόσμου οι διαμαρτυρίες. Κύριε Μην Πολύζο, το ίσως λέτε δεν σαν να ξέρετε, είναι κάτι. ίσως δεν ξέρετε, κύριε Πολύζο, οι τηλεθεατές μας και όσοι καίνε τουλάχιστον το ξέρουν, ότι μέχρι πέρσι, μέχρι πρότινος, το πέλετ, το αέριο, τα καυσόξυλα, η Δεν βιομάζα ήταν μέσα. εξαιρούνταν από την Έχετε επιδότηση δίκιο, αλλά από το τα επίδομα πέλετ δεν θέρμανσης. είναι Αυτό πάνω. καθιερώθηκε από αυτή την κυβέρνηση και για πρώτη φορά φέτος δίδεται. Και έτσι έχουμε 124.000 επιπλέον δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης. Χρειάζονται βελτιώσεις. Εγώ ίδιος έχω ασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο και το έχω θέσει το θέμα και στον Χρήστο το Σταϊκούρα, τον Υπουργό Οικονομικών, γιατί υπάρχει ένας κόφτης για όσους χρησιμοποιούν πέλετ ή καυσόξυλα σε οικισμούς άνω των 2.500 κατοίκων. Και έτσι εξαιρείται, για παράδειγμα, ο ορεινός οικισμός, η οικομόπολη της Κρανιάς στην Ελασσόνα, που στην απογραφή βρέθηκαν 2.700. Αλλά είναι θετικό, νομίζω, ότι για πρώτη φορά δίδεται επίδομα θέρμανσης και σε όλες αυτές τις κατηγορίες του πληθυσμού που χρησιμοποιούν διαφορετικό μέσο για τη θέρμανσή τους πέραν του πετρελαίου. Ας λέμε και τα καλά που ναι. γίνονται. Ωραία, και πάντως δεν είναι παρηγοριά ότι ο γείτονάς του που έχει καυσόξυλα πήρε και εκείνος με το πέλετ δεν πήρε, επειδή πέρσι, στην προηγούμενη, πρόπερσι, στην προηγούμενη κυβέρνηση δεν ήταν μέσα. Όπως όση ώρα μιλάμε μου λένε ότι παίρνουν πολλοί που κάναν τώρα έναρξη επιχειρήσεων. Και βεβαίως δεν μπαίνουν στην επιστρεπτέα γιατί δεν υπάρχουν τα συγκριτικά στοιχεία με την προηγούμενη σεζόν. Θέλω να πω, όλα αυτά σηκώνουν διορθώσεις και το καταλαβαίνετε. Λέτε πως ο ίδιος κάνατε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Όλα αυτά, κύριε Πολύζο. Ωραία, για να χαίρομαι που το λέτε. Το πάμε παρακάτω για να προλάβουμε. Να προλάβουμε τα ελληνοτουρκικά και μιλάω με έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί πολύ με τις σχέσεις μας με την γείτονα. Και σε πολλές πτυχές, γιατί είναι πολυδιάστατο το ζήτημα, θα έπρεπε κανονικά να σας ρωτήσω αν είστε σαμαρικός ή μητσοτακικός, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Το άρθρο σήμερα στην ιστοσελίδα News 247 του πρώην Πρωθυπουργού αποκαλύπτει ένα παρασκήνιο. Λέει πως όταν φώναξα το Μητσοτάκη, όπως όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, να τους πω ότι εγώ πρόκειται να προχωρήσω στη Συμφωνία των Πρεσπών, μου είπα από την αρχή ότι θα αρνηθεί να συνενέσει την προσπάθεια εξεύρεσης έντιμης λύσης, το απάντησα στο αν θα προχωρήσω, δείχνοντας προς το Πρωθυπουργικό Γραφείο αριστερά μας, πως όποιος κάθεται σε αυτή την καρέκλα οφείλει να κάνει αυτό που θεωρεί εθνικά υποφελές και όχι αυτό που ορίζει το δικό του πολιτικό και κομματικό συμφέρον. Μιλώντας για έναν πρωθυπουργό που είναι στην ομοιρία, αυτά που έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες ημέρες μετά τη συνέντευξη Σαμαρά την Κυριακή στην Καθημερινή. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία? Τι διάθεση έχουμε? Θέλουμε εμείς να δείξουμε πως ναι, είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο? Θέλουμε πραγματικά να βρεθεί μια λύση? Δεν θέλει άλλη πλευρά? Τι γίνεται? Να δούμε τα πραγματικά γεγονότα, κύριε Πολύζο. Το λέω γιατί ο κύριος Σαμαράς έβαλε τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας σε ένα δίλημα. Αν πάμε στο διάλογο, ακυρώνουμε τις κυρώσεις. Δεν πρέπει να κάνουμε διάλογο με την Τουρκία, όπως λέει. Δεν θα πρέπει να κυρώσει αυτή η Βουλή τη Συμφωνία των Πρεσπών. Κύριε Πολύζο, οι κυρώσεις για ποιο λόγο μπαίνουν στο τραπέζι? Προκειμένου να συνετιστεί η Τουρκία, να προσέρθει στο τραπέζι του διαλόγου και να σταματήσει τις προκλητικές της ενέργειες και να λύσουμε την μόνη διαφορά που αναγνωρίζουμε με την γείτονα χώρα, που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, της Υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Γι' αυτό το λόγο δεν μπαίνουν στο τραπέζι οι κυρώσεις. Άρα λοιπόν, εγώ βλέπω το εξής, ότι έχουμε μια κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας στο προηγούμενο διάστημα. Είχαμε την προσπάθεια εισβολής από τον Εύρο. Αναχαιτίστηκε. Είχαμε την προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων στο Αιγαίο. Με την παρουσία του ελληνικού στόλου και της αεροπορίας, τα τετελεσμένα αυτά δεν επιτεύχθησαν. Και αντιθέτως, είχαμε προσπάθεια, όπως είπα, συνολικής αναθεωρητικής πολιτικής από την Τουρκία, αμφισβητεί τη συνθήκη της Λοζάνης, επιχείρησε να κάνει το τουρκο-λιβικό μνημόνιο και είχαμε μια διπλωματική αντεπίθεση της χώρας μας σε όλα τα επίπεδα. Επέδειξε αποφασιστικότητα και ένα διπλωματικό κρεσέντο, θα έλεγα, που έφερε σημαντικά αποτελέσματα. Συμμαχίες
συμφωνίες με μία σειρά από χώρες, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μέχρι την Αίγυπτο και το Ισραήλ. Ενδυνάμωση της θέσεως της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να μην έχουν επιβληθεί οι Ρώσεις, αλλά όλοι αντιλαμβάνονται ότι η Τουρκία είναι αυτή που δημιουργεί προβλήματα και συνειδητοποιούν ότι και η Τουρκία το κατανοεί πια, ότι οι ευρωτουρκικές σχέσεις περνούν μέσα από τη διευθέτηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, και οδηγήθηκε η Τουρκία, σύρθηκε να επανέλθει μετά από 5 χρόνια που με υπετιότητά της διεκόπησαν οι διερευνητικές συζητήσεις, προσήρθε στις διερευνητικές με την ατζέντα που εξ αρχής είχαμε πει, με αυτή που υπήρχε μέχρι τότε, ότι το μόνο ζήτημα που συζητούμε είναι οι θαλάσσιες ζώνες, τέλος πάντων. Και των θαλασσίων ζώνων. Εγώ νομίζω ότι υπέστη μια ήττα η Τουρκία. Και η χώρα μας αξιοποίησε στο διάστημα αυτό του 1,5 έτους που βρίσκεται στη διακυβέρνηση η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενισχύοντας την αποτρεπτική της ικανότητα. Προχωρήσαμε σε γενναία αύξηση των αμυντικών δαπανών στον προϋπολογισμό. Όπως ξέρετε, υπογράφτηκε η συμφωνία για τα Ραφάλ, για την μία μοίρα Ραφάλ 18 αεροσκαφών που θα έρθουν από τη Γαλλία στη χώρα μας το επόμενο διάστημα. Και βρισκόμαστε σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την προμήθεια και φρεγατών και την ενίσχυση του στόλου μας. Εγώ βλέπω λοιπόν ότι έχουμε μία συγκροτημένη πολιτική που έχει από τη μία βεβαίως διπλωματική εγρήγορση και από την άλλη έχει και ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας, που ενισχύει, αν θέλετε, την διπλωματική θέση της χώρας. Εγώ αυτό βλέπω, αυτή την ανάγνωση της πραγματικότητας κάνω και κατανοώ, χωρίς να είμαστε αφελείς και να προσδοκούμε πολλά πράγματα από τις διερευνητικές, πρέπει να τις βλέπουμε με πραγματισμό, ότι η Τουρκία είναι αυτή που σύρθηκε, γιατί ακριβώς η πολιτική που ακολούθησε μέχρι τώρα δεν της βγήκε και συνειδητοποιεί ότι θα βρεθεί σε ακόμη πιο δυσχερή θέση μετά και την αλλαγή ηγεσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου δεν υπάρχει πια ο πλανητάρχης στον οποίο με ευκολία μιλούσε απευθείας σηκώνοντας το τηλέφωνο ο Ταϊπ Ερντοάν, ο πρόεδρος της Τουρκίας. Έχουμε μια επάνωδο, αν θέλετε, της Αμερικής στα της Ανατολικής Μεσογείου. Ωραία, επειδή η πολιτική, θα χρησιμοποιήσω αυτή την κλισέ φράση, είναι η τέχνη του εφικτού, και εσείς είπατε ότι είναι προφανές, γιατί πρέπει να είναι ρεαλιστής ένας πολιτικός, όση αισιοδοξία και αν έχει μέσα του. Προφανώς και δεν περιμένουμε πολλά. Γιατί τις κάνουμε? Για να δείξουμε και εμείς την καλή μας διάθεση απέναντι στους γείτονες. Εκείνοι λένε 10 ζητήματα, εμείς λέμε ένα, που είναι μόνο αυτό της ρύθμισης των θαλασσίων ζωνών. Είναι φανερό ότι είναι αδιέξοδη αυτή η συζήτηση. Δεν χρειάζεται να είσαι έμπειρος για να το καταλάβεις. Κοιτάξτε, κύριε Πολύζο, ή συζητάμε ή κάνουμε πόλεμο. Τι από τα δύο προτιμούμε δηλαδή τώρα? Υπάρχουν και άλλοι δρόμοι στη σύγχρονη πραγματικότητα. Η συζήτηση που κάνουμε όμως δεν είναι με τους όρους που ήθελαν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι αναγκάστηκαν να έρθουν σε μια συζήτηση, μάλιστα, που είναι με βάση το διεθνές δίκαιο. Τώρα τι θα συμβεί στη Νέα Δημοκρατία? Δημιουργεί ο κομματικό θέμα ο κύριος Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία? Λίγο να καταλήξω. Ελάτε όμως, γιατί έχουμε παραβιάσει τους χρόνους. Λέμε λοιπόν ότι εάν δεν καταλήξουμε σε μια συμφωνία, ελάτε να υπογράψουμε συνυποσχετικό και να πάμε στην Χάγη προκειμένου να οριοθετηθούν οι θαλάσσιες ζώνες. Ό,τι κάνουμε με την Αλβανία. Όπως ξέρετε, η χώρα μας άσκησε για πρώτη φορά το κυριαρχικό της δικαίωμα της επέκτασης των χωρικών της υδάτων στα 12 μίλια στο Ιόνιο Πέλαγος. Η Αλβανία έχει ασκήσει επίσης αυτό το δικαίωμα και είμαστε σε συνεννόηση τώρα με την Αλβανία προκειμένου να οριοθετήσουμε την υφαλοκρηπίδα και τις θαλάσσιες ζώνες. Και έχουμε καταλήξει ότι αν δεν συμφωνήσουμε θα πάμε σε συνυποσχετικό, άρα στην Χάγη. Το ίδιο λέμε και στην Τουρκία. Μάλιστα. Εάν δεν μπορούμε να καταλήξουμε... Πείτε μου κάτι και για τον κύριο Σαμάρα για να κλείσουμε, κύριε Χαρακόπουλε. Ναι. Δημιουργεί θέμα στη Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς είναι πρώην πρωθυπουργός της χώρας. Στη χώρα μας δικαιούται κατά την λαϊκή ρίση και η Κουτσή Μαρία να έχει άποψη για τα εξωτερικά ή για την άμυνα ή για την διακυβέρνηση. Δεν μπορεί να διατυπώσει δημόσια τις θέσεις του ο πρώην πρωθυπουργός. Και αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, οι απόψεις που διατύπωσε ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί να λειτουργήσουν θετικά προς την άσκηση πίεσης και προς την Τουρκία και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ότι εμείς προσευχόμαστε βεβαίως στις διερευνητικές και σε άρα λέτε ότι κάνει αυτό που δεν έκανε ο Πρωθυπουργός ο κύριος Σαμάρας. Υπάρχουν και άλλες απόψεις που είναι πιο σκληρές, πιο καθαρές όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά ζητήματα που ασκούν μια πίεση προς την άλλη κατεύθυνση. Άρα υποκαθιστά τον Πρωθυπουργό ως επιπλέον μοχλός πίεσης. Δεν είπα ότι υποκαθιστά κανέναν. Η πολιτική ασκείται υπεύθυνα από την ελληνική κυβέρνηση, από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών. Εγώ είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος από τη μέχρι στιγμής, από τους μέχρι στιγμής χειρισμούς στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Παρακολουθούμε πραγματικά ένα διπλωματικό κρεσέντο να αναπτύσσεται με διπλωματική δυνότητα η ελληνική εξωτερική πολιτική από ωφελία των εθνικών μας συμφερόντων. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Χαρακόπουλε. Καλή χρονιά. Εδώ θα είμαστε για να τα λέμε.